Δεν ξέρω του όρου. Για την κυβέρνηση, έτσι, φαντάζομαι ότι. Δεν μπορώ... Ναι, κοιτάξτε όμως. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω εδώ από την Καβάλα τι έγινε τώρα με αυτή τη συμφωνία. Έτσι. Να μην σας πω ότι ξέρω και καλά κάναμε και δεν έγινε. Να περιμένουμε, εάν βγουν στο φως, να τα δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας κρατήσουμε κάποιο μικρό καλάθι. Ενδεχομένως, έτσι όπως έγινε, ήταν καλύτερα για μας. Ενδεχομένως. Μάλιστα. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, αυτό έπρεπε να κλείσει. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει. Ωραία, να κάνουμε... ιστορία με τους καλύτερους όρους, βέβαια, για την Ελλάδα. Να κάνουμε το πρώτο σχόλιο και από εσάς, κύριε Τσεβρεμέ, και μετά θα έρθουμε σε Θάσο. Πείτε μας πώς ήταν αυτό που έγινε σήμερα με την ΔΕΣΠΑ και τη ΔΕΣΠΑ. Εμείς αυτό απανέχουμε θέση αρχών, όχι περιπτωσιολογική. Δηλαδή, ποιο ήταν το τίμημα, αν ήταν αρκετό ή δεν ήταν. Και εμείς θέση αρχών. Ναι. Αντίθετα με το ότι προέβλεψε ο κ. Τσομπάνης, δεν χαιρόμαστε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν χαιρόμαστε για τις, αν θα πετύχει η συμφωνία. Αντίθετα, χαιρόμαστε που απέτυχε. Γιατί γενικότερα η πολιτική μας είναι ότι σε βασικούς στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μας. Χαιρόμαστε που απέτυχε. Ναι, δεν ακούγεται καλά. Ακριβώς. Χαιρόμαστε. Ακριβώς είπα και εγώ. Εισαγωγικά. Άρα δεν τους κατακρίνουμε. Ευτυχώς απέτυχε. Γιατί κατά το πρόγραμμά μας. Όχι, έγινε τυχαία. Δεν ξέρουμε για ποιους αστάθμητους παράγοντες απέτυχε. Οπότε δεν έχετε συγχαρητήρια. Άρα ευθυγραμμίζεται το ΣΥΡΙΖΑ με τις θέσεις των ΗΠΑ και της Γερμανίας. Όχι, έχουμε δικές μας θέσεις οι οποίες είναι ξεκάθαρες. Κανένα ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και ιδιαίτερα σε στρατηγικούς τομείς οικονομίας μας. Αύριο μας δώσουν 300 δισεκατομμύρια για να πάρουν το ΔΕΠΑ. Είναι ξεπούλημα. Δεν είναι θέμα τιμήματος. Η ΔΕΠΑ. Παρακαλώ, δεν κάνουμε διάλογο. Από όσο ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, εμείς δεν έχουμε φυσικό αέριο. Κάνετε λάθος. Δεν έχουμε εκμεταλλεύσιμο μέχρι στιγμής. Okay, τώρα... Το φυσικό αέριο που τρέχει στην Ελλάδα είναι δικό μας. Αν πάτε στην Λεκάνη του Ηροδότου, γιατί χθες έβλεπα μια εκπομπή. Κάνουμε ελεύθερο διάλογο. Όχι. Έβλεπα μια ωραία εκπομπή στο Μέγκα. Το φυσικό αέριο που έχουμε σήμερα είναι στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Και δεν ξέρω αν είδατε. Σε δύο ρεπορτάζ ναι. Είχε και το προσωπάκι μου. Η μία ήταν με την περίπτωση των 600 δις και τη Τράπεζα Ανατολής του Αρτέμι του Σόρα. Και μία πάλι έδειξε το πρόσωπο μου, όλο τυχαία, δεν ξέρω γιατί. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε φωτογένεια. Έχω φωτογένεια. Ήταν σε μία εκπομπή με τον Κυριάκο του Βελόπουλο που μιλάγαμε για τα πετρέλαια το 2003, ναι, τότε που δεν ήταν. Άλλο λέω. Ναι. Άρα τη στιγμή αέριο, το φυσικό. Έχουμε. Μπορεί να έχουμε τεράστια προβλήματα. Τη στιγμή αυτή. Δεν χρησιμοποιούμε το δικό μας φυσικό αέριο που κάπου αλλού έρχεται. Εάν μου επιτρέπετε, έτσι. Τα πράγματα είναι. Όχι, κάνει ροδό του βγαίνει. Είναι... Έχουμε, αλλά δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύσιμο. Αν κάποιο πάρει ΔΕΠΑ και ΔΕΣΠΑ θα έχει και εκείνο. Λέμε τώρα. Τα πράγματα για μας είναι ξεκάθαρα σαν κρίσταλο. Δεν είναι θέμα τιμήματος, δεν είναι θέμα δισεκατομμυρίων. Εμείς στους εθνικούς πόρους επιδιώκουμε να μείνουν εθνικοί και κοινωνικοποιημένοι ώστε να χρησιμοποιηθούν όταν γίνει δυνατόν και εφικτό να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση αριστεράς, να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη λεγόμενη παραγωγική ανασυγκρότηση. Δηλαδή, αν υπάρχει κυβέρνηση αριστεράς, δηλαδή, στο πατρίο, δεν το βγάζουμε. Δηλαδή, όχι. Με παρεξηγείτε. Παρακαλώ, άλλο λέω, ότι προφανώς και δεν θέλουμε να ιδιωτικοποιηθούν αυτοί οι τομείς οικονομίας, γιατί σε τυχόν κυβέρνηση αριστεράς θα είναι η πρώτη τομή στις οποίες θα πατήσει η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και έτσι απαντούμε και στο περίφημο ερώτημα πού θα βρείτε τα λεφτά. Θα βρούμε τα λεφτά με δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις και δεν μιλάμε για ένα δημόσιο παρακμασμένο, ένα δημόσιο της ρεμούλας, ένα δημόσιο του πελατειακού κράτους, αλλά με παραγωγικές δημόσιες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, όπως είναι και η ενέργεια. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε και αντίθετοι στην πώληση αυτών των υποδομών, είτε παραγωγής ενέργειας, είτε διακίνησης ενέργειας. Οπότε, κατά τη γνώμη μας, είναι ευχής έργων να αποτυχαίνουν τέτοιες συμφωνίες, εισαγωγικά αποτυχαίνουν, γιατί οποιαδήποτε αποτυχία είναι επιτυχία για τη χώρα μας. Θα μείνουν στα ελληνικά χέρια, στα εθνικά χέρια, στο ελληνικό κράτος, στον ελληνικό λαό. Οπότε δεν έχουμε να κατηγορήσουμε κάτι. Δηλαδή, είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης. Ωραία. Να πάμε σε διάλειμμα. Πηγαίνοντας στο διάλειμμα, πάρα στα 5-6 λεπτά που θα έχουμε το διάλειμμα, ενημερωθείτε λίγο για τα chemtrails. Τα 4-5 λεπτά και επανερχόμαστε. Καθώς χθες είδαμε κάποιον να κάνει βόλτα με το αεροπλάνο και να λέει δεν υπάρχουν, δεν μας ψεκάζουν. Βέβαια, να θυμίσω ότι ο Μάκης Βορύδης, ο σημερινός κορυφαίος στέλεχος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και κυβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έκανε ερώτηση στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, το 7 πρέπει να ήταν και το 10 για τα chemtrails. Δηλαδή για το να μας ψεκάζουν. Τώρα, μόλις πήγε σε άλλο κόμμα, σταμάτησε να ψεκάζουν. Μάλιστα, πάμε σε διάλειμμα.